σας κύριε Κυριακού μου, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είστε? Μια χαρά. Να πούμε ότι από τη Μεγάλη Δευτέρα, μετά τη λειτουργία των προϊασμένων, άρχισε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο η παρασκευή του Αγίου Μύρου. Μάλιστα. Αυτό γίνεται κάθε 10 χρόνια. Και ο νυν Πατριάρχης είναι η τέταρτη φορά με την Πατριαρχία του παρασκευάζεται το Μύρο. Και μάλιστα ήταν πολύ συγκινημένο, γιατί δεν ξέρει αν θα είναι την επόμενη φορά. Για το Μύρο αυτό χρησιμοποιούν 57 αρωματικά έλαια. Ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία τη Μεγάλη Πέμπτη και δίνεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις άλλες αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Δηλαδή η Κύπρος... Φέρνουμε εμείς Μύρο. Ναι. Και το χρησιμοποιούμε στο μυστήριο του χρήσματος μετά την βάπτιση και στον καθαγιασμό των Αγίων Τραπεζών. Μάλιστα. Αυτό σαν πληροφορία, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη Παρασκευή του Αγίου Μύρου. Είπα, θα μιλήσω για τη Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη. Τη Μεγάλη Πέμπτη Εκκλησία μνημονεύει 4 τεινά. Τιον μυστικό δείπνο, δηλαδή την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας από τον Χριστό στην Εκκλησία. Το μυστήριο αυτό αποτελεί τον πυρήνα της λατρείας μας αλλά και της χριστιανικής ζωής. Είναι ό,τι σημαντικό στη ζωή της Εκκλησίας και αυτό τελείται καθημερινά σε πάρα πολλούς ναούς, τους περισσότερους κάθε Κυριακή, με τη Θεία Λειτουργία. Επίσης, τον Ιερό Νηπτήραν, όπου ο Χριστός έπαιρνε τα πόδια των μαθητών του και σε κάποιους ναούς, έτσι γίνεται αυτό το ωραίο έθιμο. Ο ιερέας πλένει πόδια 12 εκεί πιστών. Γίνεται και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από ό,τι ξέρω, αλλά και σε άλλους ναούς. Παρακολούθησα, παραδείγματος χάρη, εδώ στο Άγιο Νικόλαο στη Λαγκαδάμια, ο ιερέας να το κάνει. Είναι ένα ωραίο έθιμο, το κρατούμε ακόμη. Επίσης, την υπερφυΐ, όπως λέγεται, προσευχή, ήταν μια προσευχή αγωνίας του Χριστού, το όρος των ελαιών για τους μαθητές του, λίγο πριν τον συλλάβουν. Και βέβαια την προδοσία του Ιούδα. Μια προδοσία που ταυτίστηκε με το όνομα Ιούδας. Ακούεται το όνομα Ιούδας και ταυτόχρονα σημαίνει προδοσία κτλ. Στην Μεγάλη Παρασκευή η Εκκλησία μνημονεύει τα Άγια και Φρικτά Πάθη του Κυρίου, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, της Ήβρης, τους Γέροντας, την Προφυρά Χλένα, τον Κάλαμον, τον Σπόγκον, το Όξος, τα Καρφιά, τη Λόχη, το Σταυρό και τον Θάνατο. Είπαμε ότι για τη Μεγάλη Πέμπτη ο Όθρος θα γίνει το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης και για τη Μεγάλη Παρασκευή ο Όθρος θα γίνει το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, όπου εκεί έχουμε τα 12 Ευαγγέλια, έχουμε μια μακρά ακολουθία. Μεγάλη, και έχουμε τον... βγάζει ο ιερέας τον Εσταυρωμένο, τον τοποθετεί εκεί και πηγαίνουν οι πιστοί να τον προσκυνήσουν. Στην Κύπρο έχουμε δύο τεκμήρια του πάθους του Κυρίου, πολύ σημαντικά. Έχουμε το τίμιο ξύλο που υπάρχει σε τρία μέρη, το Σταυροβούνι, το Σταυρό του Ομόδους και υπήρχε και στην Τόχνη, δεν ξέρουμε αν ακόμα υπάρχει εκεί. Και το άλλο το σημαντικό είναι ότι το Σταυρό του Ομόδους υπάρχει και το σχοινί Ιερή Κάλαμος που έδεσαν τον Χριστό. Σωστά. Και μάλιστα παρατηρήσει κανένας έτσι σχολαστικά θα δει ότι πάνω στην Ιερή Κάλαμος υπάρχει και αίμα. Το αίμα του Κυρίου. Είναι μεγάλη περηφάνεια για την Κύπρο να φιλοξενεί τέτοια τεκμήρια του πάθους του Κυρίου που ήταν καθοριστικά για την δική μας πορεία για τη δική μας σωτηρία. Άλιστα. Λοιπόν, αύριο θα πούμε για Μεγάλο Σάββατο και βεβαίως για την Κυριακή του Πάσχα. Ας είναι αυτή η ευκαιρία, έτσι όλοι να πάρουμε όλα τα μηνύματα αυτών των ημερών, ας κάνουμε την αυτοκριτική μας, ας δούμε λίγο τον εαυτό μας στον καθρέφτη, να δούμε τι και πώς. Είναι μια καλή ευκαιρία, κύριε Κυριακού μου. Ναι, σίγουρα
η χριστιανική ζωή έχει δύο όψεις, όπως ένα νόμισμα. Από τη μια είναι ο Σταυρός και από την άλλη η Ανάσταση. Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Αλλά η Ανάσταση είναι τόσο καταλυτική που ανατρέπει τα πάντα μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Αλλά γι' αυτό θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε αύριο για την Ανάσταση, γιατί είναι, επαναλαμβάνω, το πιο σπουδαίο γεγονός της παγκόσμιας ιστορίας. Ακόμα λένε κάποιοι ακόμα πιο σημαντικό και από αυτή τη δημιουργία του κόσμου, γιατί αυτό μας επαναπροσδιορίσε την πορεία και τη ζωή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.